Φίλες και φίλοι του Xlibris, καλησπέρα. Καθώς ολοκληρώνεται άλλη μια σεζόν της εκπομπής μας, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ και βλέπατε τα βίντεο μου και σχολιάζατε και δείξατε την εκτίμησή σας σε αυτό που προσπαθώ να κάνω. Ελπίζω και μέσα από τα βίντεο να σχηματίσετε άποψη για τα βιβλία που σας παρουσίασα και γιατί όχι να παρακινηθήκατε και να διαβάσετε κάποια από αυτά και ειλικρινά ελπίζω να σας άρεσαν. Κλείνουμε λοιπόν και αυτή τη σεζόν του Xlibris. Την ώρα που θα βλέπετε αυτό το βίντεο εγώ θα είμαι σε διακοπές, ας το πούμε. Πάντως θα ξεκουράζομαι, θα έχω αφήσει πίσω μου για λίγες μέρες τις έννοιες της καθημερινότητας και το πιθανότερο είναι ότι θα είμαι με κάποιο βιβλίο στο χέρι, ελπίζω σε κάποιο χαλαρό και όμορφο μέρος, αλλά και οποιοδήποτε άλλο μέρος πιστεύω ένα βιβλίο που μπορείς να διαβάσεις ένα βιβλίο είναι εξορισμού όμορφο. Αν μη τι άλλο το βιβλίο που θα διαβάσουμε θα το ομορφύνει. Τώρα θα κλείσω αυτό το βίντεο με ένα στερεότυπο, θα έλεγα, στερεότυπο το οποίο δεν το πιστεύω και γι' αυτό επειδή δεν το πιστεύω είναι και πιο εύκολο να το διακομωδήσω αν θέλετε ή να σας το προτείνω. Θα σας προτείνω λοιπόν αστυνομικά για το καλοκαίρι. Είναι πολύ γνωστό αυτό το στερεότυπο, εντάξει, και φυσικά δεν το, όπως είπα, δεν το συμμερίζομαι, αλλά έτυχε αυτή την περίοδο να εκδοθούν και να διαβάσω κάποια πολύ καλά αστυνομικά τα οποία θα ήθελα να σας τα συστήσω και να σας τα προτείνω για τις καλοκαιρινές σας διακοπές και όχι μόνο βέβαια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τους Έλληνες συγγραφείς. Θα ξεκινήσουμε από το Δημήτρη Σίμο και το Θάνατο του Οδυσσέα. Θυμάστε, είχαμε κάνει μια εκτενή παρουσίαση. Είναι ό,τι πρέπει για τους φίλους του αστυνόμου καπετάνου, του Team Καπετάνος. Είναι πραγματικά ένα βιβλίο που έχει πάει τον καπετάνο σε άλλο επίπεδο και σίγουρα οι φίλοι της σειράς Σκοτεινά Νερά θα πρέπει να το διαβάσουν. Μας έδωσε άλλη μια πολύ καλή δουλειά ο Δημήτρης Σίμος. Στη συνέχεια, Βαγγέλης Γεννήσης, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 173. Τολμάει για μια ακόμη φορά ο Βαγγέλης Γεννήσης και κάνει κάτι διαφορετικό. Μπαίνει στην Γαδά, μπαίνει στη μεσία στο αυτό που θα λέγαμε τμήμα ανθρωποκτονιών, δεν είναι αυτό το επισημό όνομά του, θα το βρείτε εδώ μέσα, και μας διηγείται 5 ιστορίες οι οποίες βασίζονται σε πραγματικές υποθέσεις, σε πραγματικά εγκλήματα τα οποία έχουν εξιχνιαστεί, αλλά όπως είπα και στην παρουσίαση του βιβλίου, δεν είναι τόσο για τα εγκλήματα, δεν είναι για τις υποθέσεις, είναι για τους ανθρώπους. Είναι βιβλίο το οποίο επικεντρώνεται στους ανθρώπους και θα έλεγα ότι μας δίνει μια άλλη πτυχή των εγκλημάτων των οποίων διαβάζουμε, ίσως κάποια από αυτά θα αναγνωρίσετε στα μέσα ενημέρωσης. Μπράβο που το τόλμησε ο Γεννήσης, πολύ καλή δουλειά. Βέβαια, οι φαν περιμένουν Άντερς Οικονομίδη, για να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο. Συνεχίζουμε με το τέταρτο βιβλίο του αστυνόμου Χάρη Νικολόπουλου αυτή τη στιγμή, Χίλντα Παπαδημητρίου, ένοχος μέχρι αποδείξεως του εναντίου, χορταστικό βιβλίο, πραγματεύεται δύσκολα θέματα, πολύ καλογραμμένο, διαβάζεται και αυτομονορούφι θα έλεγα. Μου άρεσε, μπορώ να πω ότι είναι ίσως το πιο ωραίο με και ίσως αυτό που απευθύνεται και στο ευρύτερο κοινό, το πιο επίκαιρο αν θέλετε, με τον Χάρη Νικολόπουλο. Μου άρεσε πάρα πολύ, μου άρεσε και πώς το κλείνει. Το συστήνω ανεπιφύλακτα και στους ήρωες του Χάρη Νικολόπουλου αλλά και όσους φανατικά παρακολουθείτε τις δουλειές που βγάζει η Χίλντα Παπαδημητρίου. Πραγματικά πολύ καλό βιβλίο. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει το βιβλίο «Στη φωλιά του Υπόκαμπου» από το δεύτερο μέρος της τριλογίας του Βυθού, της Ευτυχίας Γιαννάκη. Για την Ευτυχία Γιαννάκη δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα, έχω εκφραστεί όσοι που παρακολουθείτε ξέρετε ότι έχω εκφραστεί με τα καλύτερα λόγια για την συγγραφέα και τα βιβλία της, αυτά με το Χάρη Κόκκινο.
Είναι πραγματικά, θα έλεγα, ένα βιβλίο που συνοψίζει, σε κάθε βιβλίο, όπως είπα, γίνεται όλο και καλύτερο. Είναι η επιτομή όλων όσων έχει γράψει μέχρι τώρα. Παραλάβουν πολλά πράγματα μέσα, ακόμα και πράγματα που απλώς τα θίγει με έναν τρόπο το οποίο σου μένει χαραγμένο στο μυαλό. Μπράβο και στην ευτυχία Γιαννάκη για αυτή την άρτια δουλειά. Και σίγουρα είναι βιβλίο που ίσω περισσότερο απ' όλα μυρίζει καλοκαίρι και είναι μάλλον το πιο ταιριαστό, θα έλεγα, για την εποχή. Και να κλείσω, να συστήσω και δύο από ξένους συγγραφείς τα οποία μου άρεσαν πολλά. Το ένα είναι το πολύ γνωστό, έχει κυκλοφορήσει πολύ, το David Diop, «Η νύχτα όλα τα αίματα είναι μαύρα», μικρό βιβλίο, αλλά λέει πολλά για την παράνοια του πολέμου, επικεντρώνεται στο πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά όλοι οι πόλεμοι έχουν την παράνοιά τους και είναι πραγματικά μια πολύ αιχμηρή ματιά, θέτει και θέματα του πολέμου, αλλά και θέματα της αποικιοκρατίας. Δικαίως πήρε και τα βραβεία που πήρε. Και κλείνουμε με ένα βιβλίο που δεν σας το έχω παρουσιάσει, αλλά τα άλλα σας τα έχω ήδη παρουσιάσει, γιατί το τελείωσα μόλις πριν από λίγες μέρες, δεν πρόλαβα να το παρουσιάσω. Thomas Cantaloup, το διάβασα σωστά. Ρέκβιμ για μια δημοκρατία. Είμαστε πάλι στη Γαλλία, στη Γαλλία της δεκαετίας γύρω στο 1960, όπου έχουμε προβλήματα, τα προβλήματα με την Αλγερία, τα προβλήματα με τον Ντεγκόλ, τα προβλήματα με το παρακράτος, γιατί και η Γαλλία αποδεικνύεται από και αυτό το βιβλίο, αλλά και αν διαβάσετε τα βιβλία πρώτην πολλές φορές του Μωρίς Ατιά, θα δείτε ότι υπήρχε παρακράτος και στη Γαλλία και είναι πραγματικά ένα βιβλίο και αυτό χορταστικό, διαβάζεται όμως πολύ εύκολα και σίγουρα θα αρέσει και σε αυτούς που ασχολούνται με το αστυνομικό, έχει και πολλά στοιχεία νουάρ μέσα, αλλά και σίγουρα το πολιτικό αστυνομικό είναι, όσο αρέσει το πολιτικό αστυνομικό, σίγουρα πρέπει να το διαβάσουν, το συστήνω και αυτό, παρά το, αν θέλετε, βαρύ κάπως του θέματος. Αυτά. Ξέχασα να πω ότι τα βιβλία είναι από εκδόσεις Μετέχμιο, από εκδόσεις Πόλης, από εκδόσεις Ίκαρος και από εκδόσεις Διόπτρα. Αυτά λοιπόν και σε αυτό το επεισόδιο. Εύχομαι να περνάτε καλά. Αν με συναντήσετε σε κάποιο βιβλιοπωλείο, μην διστάσετε να μου μιλήσετε. Δυστυχώς δεν σας ξέρω όλους. Θα ήταν πολύ ωραίο να συναντηθώ με κάποιους από εσάς. Έτσι και στην τύχη τελείως. Αυτά. Καλό καλοκαίρι, καλή ξεκούραση σε όλους και προπαντός καλές αναγνώσεις. Και θα τα πούμε στην επόμενη σεζόν.